Κυρία Τζούλια Πουλιμενάκου, καταγείται από το Γύφλιο και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο, φοιτησε σε σχολή γραμματέων διοίκησης και εργάστηκε στην Υπηρεσία Ανθρωπίνων Πόρων επί 30 χρόνια ως διοικητική υπάλληλος. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Γράφει ποίηματα και πεζά και έχει αποσπάσει βραβεύσεις και διακρίσεις σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Συμμετέχει σε πολλές ποιητικές ανθολογίες και έχει λάβει μέρος σε κριτικές επιτροπές ποίησης και λογοτεχνίας. Έχει εκδοθεί η ποιητική της συλλογή με τίτλο «Αθώες νοσταλγίες» και νέα ποιητική συλλογή είναι υποέκδοση. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, της Ένωσης Ετωλογαρνανού Λογοτεχνών και της Αμφικτιονίας Ελληνισμού. Καλησπέρα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον όμιλο, το Μορφωτικό Όμιλο Πετροπολής και ιδιαίτερα τον κύριο Καρβαρίκο για όλο αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα, όπως και άλλες φορές. Τα ποίηματα είναι από την επόμενη συλλογή μου. Ματωμένη Πανσέλινος, προσκυνητής του αέναιο ταξίδι του ουρανού, συνοδοιπόρος με τούτο το ματωμένο φεγγάρι, αυτή την απειλιάτικη νύχτα εγίνω. Σ' αυτήν την Άγια Πανσέλινο, την Πορφυρή, την Αιμάτινη. Θα κρεμάσω το ουράνιο τόξο της ελπίδας και τα πολύχρωμα όνειρα της γης. Έλα φεγγάρι μου και λαμπύρισε άλικο στο πέρα του κόσμου το κύτταρο. Κύλησε πύρινος του είναι μου τις φλέβες και ζέστανε την ψυχή μου. Σβήσε τη θλίψη και γίνε ρόδινο στεφάνι του ουρανού σου το άπειρο. Στον αστεριόν σου τον παράδεισο να διαβώ και να ταξιδέψω. Τη φωτεινή σπίθα της ελπίδας μου ζητώντας. Το επόμενο ποίημα έχει τίτλο «Ο ήχος της ειρήνης». Τα τελευταία χρόνια ακούμε στις ειδήσεις για τον ήχο του πολέμου και κάποια στιγμή αναρωτήθηκα αυτός ο ήχος της ειρήνης πού είναι. Και έγραψα αυτό το ποίημα. Πεθύμησα τον ήχο της ειρήνης, εκείνη την υπερκόσμια έλλειψη ήχου, τη θεία φωνή ακυσυγή, χωρίς εκρήξεις, συμμογές και γοερές κραυγές τρόμου. Πεθύμησα να ακούσω τη χαρά ανάμεσα στα χαλάσματα. Τα γέλια των μικρών παιδιών πεθύμησα και τα χαμόγελα των λουλουδιών στον ήλιο. Πεθύμησα την άηχη φωνή της ειρήνης ανάμεσα στο μηδέν και το πάντα. Τον ήχο της ειρήνης πεθύμησα όταν η τελευταία βόμβα θα εκλείψει, όταν το πρώτο χαμόγελο θα πλημμυρίσει και πάλι το σύμπαν των ψυχών μας. Το πρώτο αφιερώνω σε όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ, σε όλους εμάς που γράφουμε, που αγαπάμε την ποιήση και δεν γράφουμε, είναι πολλοί εδώ που έχουν έρθει σήμερα φίλοι. Νέα ζωή, ένα καινούριο κύτταρο, ο σπόρος της δημιουργίας, της πολιορκίας της ψυχής γεννιέται μέσα μου, σκορπίζοντας το διάβα του, τα άνθη του παραδείσου, σαν αντιφέγγισμα στην άβυσσο του απείρου. Σας ευχαριστώ.